Καταρχά να κάνω ένα σχόλιο. Έτσι, παρακολουθώ μια αντιπαράθεση ε, η οποία προ, προσπαθεί να προκαλέσει εντυπώσει χωρί να μπαίνουμε στην ουσία. Δηλαδή το τι φορολογική πολιτική ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται εδώ και που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Που έφεραν τον ένφια, τον κακό άδικο χώρο. Κανεί δεν μιλάει για ένφια. Δεδομένο ο ένφια που ψήφισαν τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα ενεργειακά προϊόντα το καλοκαίρι, το μόνιμο χαρακτήρα και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Το μόνιμο χαρακτήρα του ειδικού φόρου που δημιούργησαν του όρου του χρηματιστήριου ενέργεια ώστε να είναι ανταγωνιστικό προϊόν η τιμή και να φτάνουμε στα έψη λογαριασμοί, που διαμόρφωσαν μια πολιτική η οποία κάθε χρόνο εισπράττει το 95% των φορολογικών εσόδων από του μισθωτού, του συνταξιούχου, του αυτοαπασχολούμενου και μόλι το 5% από τι επιχειρήσει. Που πήραν 15% τα μερίσματα, τα πήγε 10% ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πήγε 5% η Νέα Δημοκρατία. Στην επόμενη δεν θα βάζουν φόρο, θα του επιδοτούν κιόλα. Που κράτησαν το αφορολόγητο των εφοπλιστών, που κράτησαν τα προνόμια των τραπεζών, που κράτησαν φοροαπαλλαγέ, που κυνηγούν αυτόν που χρωστάει χίλια ευρώ, αλλά τα ληξιπρόθεσμα χρέη των μεγάλων οφειλετών, αυτά είναι ανίσπρακτα και θεωρούνται τέτοια. Έχουμε ένα ταξικό φορολογικό σύστημα που υλοποιήθηκε κατά γράμμα, γι' αυτό και δεν δε συζητούν. Όταν φέρνουμε στη Βουλή, εμείς πρόταση να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, είναι το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα λαϊλατημένο εισόδημα που τελειώνει στι 15 του μήνα. Δεν υπάρχει άλλο Έχουμε μέτρο. <coughs> δεν... Έχουμε όχι μόνο δεν συμφωνήσατε, αλλά φύγατε και από τη Βουλή και μιλάτε. Όχι, το γράφουμε και μιλάτε στο πρόγραμμά μας. Όταν, μιλάμε Κατά σύμπια, σύμπια, φόρων, όταν μιλάμε για κατάργηση των ειδικών φόρων. Όταν μιλάμε για κατάργηση των ειδικών στην ενέργεια, στο νερό, στα καύσιμα, λένε αυτά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χέρια ψηλά. Ξέρετε, η έκθεση τη Κομισιόν την, ίσως οποία, την οποία τώρα, δεν την σαν... αμφισβητούν αν, αν πείτε αν, για την αξιολογήση. Θα πείτε για την αξιολογήση. Να σα πω, επειδή εμεί δεν παραμυθιάζουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να φέρουμε του ανθρώπου πάνω από τα κέρδη, mm -hmm. εμεί λέμε, όπω κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί το 2022 οι συγμένε 150 με όνομα τεπώνυμο, επειδή άκουγα μια συζήτηση, ποιοι, υπάρχει ονοματεπώνυμο 150 συγμένε στο χρηματιστήριο, 10,5 δι καθαρά κέρδη. Από εκεί θα τα πάρει. Από εκεί θα τα πάρει. Αλλιώ. Αυτέ οι εταιρείε θα, θα κάτσουν αλλιώς... νομίζετε εσεί, δηλαδή. Πιστεύετε θα Δεν καταλαβα. Ελλάδα... Δεν καταλαβα. Αυτή η χώρα, εν πάση περιπτώσει, με ένα λαό αποφασισμένο, <χω> μπορεί να πάρει και τον πλούτο που έχει και του που τον παράγει και που έρχονται και το λιμένονται. <χω> αυτή... Αλλιώ θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα πούμε <χω> γενικευμένα, σφάξαμε γάμνα γεια σου. Όμω δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε, η απάντηση στου πληστηριασμού είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που γίνεται σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα αποτρέποντα καθημερινά δεκάδε πληστηριασμού. Κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε. Όμω εδώ μιλάμε για τη ζωή. Μιλάμε για τη ζωή του άλλου. Και επειδή κοιτάξτε, συζητάμε με 200 προηγούμενα την έκθεση τη Κομισιόν, mm -hmm. δεν ακούω να τη σχολιάζουν οι, οι εραστέ και οι οπαδοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση των ληστών και των λόμπι, των λομπιστών των Βρυξελών. Δεν τη σχολιάζουν. Όμω μιλάει για φορολογική συμμόρφωση σε ποιου απευθύνεται. Και για διεύρυνση τη φορολογική βάση. Σε ποιου απευθύνεται, Δεν ήταν ο κατρούγκαλο που του ξέφυγε μια κουβέντα. Προβλέπεται να λαϊλατηθεί ο αυτοαπασχολούμενο για να διευρυνθεί η πίτα. Αυτά τα λέει η έκθεση τη Κομισιόν. Τι σημαίνει διεύρυνση τη φορολογική βάση. Και, και επίση, yeah, yeah, yeah. yeah. όταν Σοφένα. πριν από 15 μέρε στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσανε οι ευρωβουλευτέ σα μαζί πακέτο τους 55 κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προβλέπουν φορολογία στο όνομα του περιβάλλοντος της πράσινης μετάβασης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε οχήματα, αυτοκίνητα, με βάση τα νέα δεδομένα, τα νέα στάνταρ που θα διαμορφώσουν, σε κατοικία. Όλα αυτά τι σημαίνουν, Σημαίνει ότι έρχεται λυπητερή, γι' αυτό και το ζητούμενο. Γιατί εμεί δεν αλλάξαμε αφήγημα. Έλα, το ζητούμενο είναι ότι στι 26 χρειαζόμαστε μια μάχημη, αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι δυστυχώ στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πήγαν το Μητσοτάκι στο 41 και το Πασόκ επίση που ψήφιζε το 70% των νομοσχεδίων του. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό που ώστε να χειραφετηθεί ένα κόσμο από αυτή την πολιτική, από αυτή τη μαυρίλα, γιατί πραγματικά μπορούμε να το πάρουμε αλλιώ. Μπορεί ο λαό μα να ζήσει καλύτερε μέρε ανεβάζοντα την αισιοδοξία του, τη μαχητικότητά του και βρίσκοντα mm. στο δρόμο τη διεκδίκηση και του αγώνα απέναντι στα νομοσχέδια Μαστε. που λοιπόν, θα φέρνω. Να μιλήσω κι εγώ, γιατί, εμπάσχε περιπτώσει, χωρί το μετσοτάκι, δεν είχε πρόβλημα να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ. Έλα. Αυτά έλεγαν πριν από τι εκλογέ. Σα παρακαλώ, αφήστε παρακολή. να μιλήσω κι εγώ. Ελάτε, το λέω γιατί, εμπάσχε περιπτώσει, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα τι έλεγε και τι έκανε όταν κυβέρνησε και όταν συγκυβέρνησε στο τι δεινά έχει μαζευτεί στην πλάτη ενός λαού και στο τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλει. Γιατί εδώ ακούμε και κάτι άλλο. Ότι πρέπει να εξαιρέσουμε τμήματα του κεφαλαίου. Κάποια είναι άτακτα, είναι 17, οι εταιρείε είναι 6, είναι 6 τα δις. Είναι το κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο το επιδοτούν, το φοραπαλάσουν, του δίνουν δυνατότητα για δάνεια. Είναι αυτό το οποίο όταν πέφτει έξω αφήνει τα τεράστια ληξιπρόθεσμα και δεν τα εισπράττουν από αυτού. Είναι αυτό το οποίο του κάνανε ουσιαστικά ένα εργασιακό μεσαίωνα για να είναι αναλώσιμο ο εργαζόμενο, να μην έχει εργασιακά δικαιώματα, να διευθετείται ο χρόνο εργασία, να χτυπιώνται υπερορίε, να τσακίζεται το σπίτι του κοσμάκι με διαδοχικού νόμου. Απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό, εμεί θεωρούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ρηγματώσουμε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό. Με ένα ακόμα πιο ανεβασμένο, ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι και η απάντηση και στην ισχύ τη καλπονοθετική ενισχυμένη αναλογικής η οποία κλέβει βουλευτέ ουσιαστικά για να τα δώσει στη Μας... Νέα Δημοκρατία. Ωραία.